Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια απόφαση η οποία δικαίως σε μεγάλο κομμάτι του λαού μας δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας, διότι έρχεται να αναστείλει την εφαρμογή μιας πράξης της διοίκησης η οποία έβαζε τέρμα σε ένα καθεστώς ανομίας και ασυδοσίας το οποίο υπήρχε για 27 χρόνια. Και εκτός αυτού μετέφερε πόρους από πλούσιους συμπολίτες μας που είχαν την υποχρέωση να τους καταβάλουν σε συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Είτε αυτό αφορούσε τους παιδικούς σταθμούς, είτε τα νοσοκομεία μας, είτε τους νέους επιστήμονες. Θέλω βέβαια να σας πω το εξής, ναι. Ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη και θα νομοθετήσει άμεσα, τη Δευτέρα θα φέρει στη Βουλή νέα ρύθμιση, η οποία θα είναι η ρύθμιση γέφυρα από τώρα μέχρι την ώρα που θα διεξαχθεί και ο διαγωνισμός κατά το σκεπτικό το οποίο δεν έχουμε δει βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κάποιοι είχαν επιθυμία να συνεχιστεί το τσάμπα. Δηλώνουμε ευθαρσώς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε οι συχνότητες της χώρας είναι δωρεάν, ούτε η αεροπειρατεία θα συνεχιστεί, ούτε θα λειτουργούν τα κανάλια χωρίς προϋποθέσεις. Θα έχουμε όλη την ευκαιρία να συζητήσουμε στη Βουλή και θα αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες τους. Ο διαγωνισμός που εμείς διοργανώσαμε έφερε 255 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη, δύσκολη για την πατρίδα και τα δημόσια οικονομικά της φάση. Δυστυχώς υπήρξε αυτή η απόφαση. Είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση προφανώς. Είναι όμως και άδικη και δικαίως νομίζω δημιουργεί τέτοια αισθήματα στον ελληνικό λαό. Αισθάνεστε, Υπουργέ, ότι ιτηθήκατε? Η αντιπολίτευση σας ζητά να παραιτηθείτε. Θα το πράξετε? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ νομίζω ότι είχαμε διαβλέψει εδώ και αρκετές μέρες ότι εκτιμούν και προσπαθούν κάποιοι να προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίηση μέσω δικαστικών αποφάσεων. Ναι. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι τις κυβερνήσεις δεν τις ρίχνουν δικαστικές αποφάσεις. Τις κυβερνήσεις τις ανεβάζουν ή τις ρίχνουν οι εκλογές, η βούληση του λαού και οι δεδηλωμένοι στη Βουλή. Λοιπόν, ας μην κάνουν όνειρα αποσταθεροποίησης. Η χώρα και η κυβέρνηση είναι σταθερές, συνεχίζουν και όσοι νομίζουν ότι αυτή η απόφαση θα βάλει φρένο στη δεδηλωμένη δική μας βούληση και αποφασιστικότητα να κάνουμε πρώτον αυτούς που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα να πληρώσουν. Δεύτερον, να ανοίξουμε την τηλεοπτική αγορά σε όσους επιθυμούν, εφαρμόζοντας βεβαίως τις αυστηρές μας προδιαγραφές, να συμμετέχουν σε αυτή την τηλεοπτική αγορά, ούτε αυτό δεν θα το πετύχουν και βεβαίως δεν θα πετύχουν να λειτουργούν χωρίς τις αυστηρές ρυθμίσεις. Υπουργέ, η ρύθμιση που αναμένουμε θα περιλαμβάνει και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο? Αναμένουμε να δούμε το σκεπτικό της απόφασης, ναι. Και η ρύθμιση θα είναι η ρύθμιση γέφυρα μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός κατά πώς θα τον προβλέπει το σκεπτικό της απόφασης η οποία μόλις ανακοινώθηκε. Όποιοι κάνουν όνειρα παλινόρθωσης του καθεστώτος της ασυδοσίας θα πρέπει, τους λέμε με τρόπο καθαρό, τους λέμε ευθαρσώς, να το ξεχάσουν. Μπορεί να καθυστέρησε για λίγο η προσπάθεια να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Και τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο θα μπει και δωρεάν οι καβαλάριδες των συχνοτήτων δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν και οι όροι, πιστέψτε με, θα είναι πάρα πολύ αυστηροί. Όσοι δε ονειρεύονται σενάρια πολιτικής αποσταθεροποίησης, τους λέμε να αλλάξουν πλευρό. Αυτό και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, Υπουργέ. Προσπαθούμε να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες για το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε νωρίτερα το περίγραμμα το περίγραμμα του νόμου, του νέου αυτού νομοθετικού πλαισίου. Γνωρίζουμε ποιο θα είναι το τίμημα της προσωρινής άδειας, τις προϋποθέσεις του προγράμματος και για τους εργαζομένους? Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα έγινε ένας διαγωνισμός, ο οποίος έδωσε de facto
ένα τίμημα, μία αποτίμηση για την αξία που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συχνότητες σε πανελλαδική εμβέλεια. Ναι. Συνεπώς, το τίμημα θα πρέπει να είναι ανάλογο και να φέρνει στο δημόσιο αντίστοιχα έσοδα. Επαναλαμβάνω, ούτε το τσάμπα θα υπάρχει, ούτε το επάγγελμα του καναλάρχη θα είναι κλειστό και αποκλειστικό προνόμιο ενός κλαμπ. Λέω κάτι τελευταίο και είμαι σαφής. Ναι. Αυτή τη στιγμή, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γυρίζουμε σε καθεστώς το οποίο το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει αντισυνταγματικό. Ο Μιλών, εφαρμόζοντας συλλογική απόφαση της κυβέρνησης, δεν έχει υπογράψει την παράταση νόμιμης λειτουργίας που ντροπιαστικά υπέγραφαν προκάτοχοί μου λίγο πριν τη Βασιλόπιτα κάθε χρόνο για να μονιμοποιήσουν το καθεστώς κατάληψης των συχνοτήτων, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Αναγνωστοπούλου, κανένα από τα λειτουργούντα κανάλια δεν έχει ούτε άδεια ούτε καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Γεια σας.